Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα δούμε τις 10 πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο. Νούμερο 10. Η Ουκρανία. Η συνεχιζόμενη διαμάχη με τη Ρωσία είναι ανασταλτικός παράγοντας ειδικά στις ανατολικές επαρχίες. Στη διαμάχη έχουν εμπλακεί οι ένοπλες δυνάμεις. Πολύ συχνά υπάρχουν θύματα και πολλές φορές στις μάχες παίρνει μέρος ακόμα και ο τοπικός πληθυσμός. Νούμερο 9. Αίγυπτος. Παρότι η απειλή στην Αίγυπτο μειώνεται διαρκώς, ακόμα θα είναι καλή εποχή για να την επισκεφτείτε. Ενεργές τρομοκρατικές οργανώσεις και εξεγέρσεις είναι υπαρκτές ακόμα, ενώ αναδιαστήματα γίνονται τρομοκρατικά χτυπήματα με θύματα. Ωστόσο, η ασφάλεια σιγά σιγά βελτιώνεται, οπότε καλύτερα να περιμένετε λίγο πριν οργανώσετε κάποιο ταξίδι στη χώρα των Φαραώ. Νούμερο 8. Ονδούρα. Η Ονδούρα βρίσκεται στη Κεντρική Αμερική και έχει πολλά αξιοθέατα για να δει κανείς, αλλά όχι ακόμα. Η χώρα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο και είναι γνωστή για το οργανωμένο έγκλημα. Νούμερο 7. Κένια. Οι αγροτικές περιοχές της Κένιας στεγάζουν πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις. Συχνά γίνονται επιθέσεις, τοποθετούνται βόμβες ή ανταλλάσσονται πυροβολισμοί. Η πόλη είναι πιο ασφαλής, αλλά καλύτερα να τις αποφύγετε προς το παρόν. Οι χειρότερες εποχές είναι όταν πλησιάζουν εκλογές και γίνονται διαδηλώσεις που εξελίσσονται βία και στις πόλεις. Νούμερο 6. Ελ Σαλβαδόρ. Το Ελ Σαλβαδόρ έχει υπέροχα βουνά, αλλά και πολλές ένοπλες συμμορίες. Έχουν γίνει πολλές απαγωγές σε εθνικά πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους. Η χώρα σπαράχτηκε από τον εμφύλιο για πολλά χρόνια και ακόμα δεν έχει ανακάμψει. Νούμερο 5. Κολομβία. Η Κολομβία μαστίζεται από το εμπόριο ναρκωτικών, τη διαφθορά στην πολιτική και τα βία εγκλήματα εδώ και τουλάχιστον 4 δεκαετίες. Το οργανωμένο έγκλημα είναι η ισχυρή δύναμη στη χώρα και όσο του υπάρχει συμφωνία για την ειρήνη, καλό είναι να αποφύγετε να ταξιδέψετε εκεί. Νούμερο 4. Βενεζουέλα. Η πολιτική ατμόσφαιρα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι ιδιαίτερα οξυμένη και τα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης για την πείνα, τις βίες διαδηλώσεις και τη γενική αβεβαιότητα είναι μάλλον τρομακτικά. Όσο εντείνεται η οικονομική κρίση, τόσο αυξάνεται η ένταση. Νούμερο 3. Η Εμένη. Όπως και άλλες χώρες της λίστας, η Εμένη είναι γεμάτη τρομοκρατικές οργανώσεις που συχνά κρατούν Ευρωπαίους ή Αμερικανούς πολίτες για να κερδίσουν πολιτική ισχύ. Νούμερο 2. Νιγηρία. Έχετε ακούσει ποτέ την Boko Haram? Πρόκειται για μία από τις πιο άγριες τρομοκρατικές οργανώσεις που λαϊλατεί τη χώρα για χρόνια. Αυτό σε συνδυασμό με τη φτώχεια είναι λόγος για να μην πάτε εκεί. Και νούμερο 1. Πακιστάν. Η κυβέρνηση του Πακιστάν και οι μυστικές υπηρεσίες συνεργάζονται συχνά με την Αμερικανική κυβέρνηση. Η χώρα είναι γεμάτη στρατόπεδα εκπαίδευσης του Ισλαμικού κράτους και των Ταλιμπάν. Καλύτερα να την αποφύγουμε.